Πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, διότι οι Τούρκοι εκτός από τις ασκήσεις, τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, οργανώνουν όσο μπορούν τις συμμαχίες τους εν ώψη και του καινούργιου χάρτη, του ενεργειακού χάρτη που ανοίγεται από εδώ και στο εξής, αφού η Ευρώπη προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από την εξάρτηση του ρωσικού αερίου. Ο Τσαβούσογλου είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πάρει τα ενία και να ενισχύσει τις σχέσεις τις καλές της Τουρκίας με τους γειτονές της, Μαρία. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, εκεί που ήταν μάλιστα να αντικατασταθεί. Θα έλεγα όμως ότι γενικότερα υπάρχει μια διπλωματική φρενίτιδα, Πόπη, στην Άγκυρα. Θέλει το συντομότερο δυνατό να τα βρει με όλους τους γείτονες. Και μάλιστα αυτός ο μήνας, ο Απρίλιος, θα είναι ο μήνας με την εντονότερη διπλωματική κινητικότητα. Γιατί ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον Χουλουσίακάρ, τον Υπουργό Άμυνας, θα πάνε μέσα στο μήνα στο Ισραήλ και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι είχε αναγγελθεί, ενώ αντίστοιχα στην Κωνσταντινούπολη θα έρθει ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σούκρη, να συναντηθεί με τον Τσαβούσογλου. Ειδικά τώρα αυτά τα ταξίδια και οι επισκέψεις με Ισραήλ και Αίγυπτο έχουν μία έντονη οσμή φυσικού αερίου, θα λέγαμε, Πόπη. Ειδικά μάλιστα τώρα που έχει προκύψει αυτή η ενεργειακή ανάγκη, η Τουρκία τη βλέπει ως ευκαιρία να συνεργαστεί με εκείνους που κρατούν στα χέρια τους το φυσικό αέριο. Με το Ισραήλ, όπως ξέρουμε, επιδιώκει κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Η Αίγυπτος κρατάει αντίστοιχα το κλειδί για να υγροποιηθεί αυτό το αέριο που θέλει η Τουρκία να μεταφέρει από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Και έτσι υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα. Άλλη σημαντική εξέλιξη, το ταξίδι που λέγεται ότι προετοιμάζεται του Τούρκου Προέδρου στη Σαουδική Αραβία. Και αυτό μέσα στον Απρίλιο, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ωστόσο κυκλοφορεί έντονα εδώ στον τουρκικό τύπο ότι ο Σαουδάραβας βασιλιάς έχει προσκαλέσει τον Ερντογάν στη Μέκα για να προσευχηθεί. Άλλωστε ξέρουμε ότι τώρα είναι ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους και παράλληλα βέβαια με την προσευχή να ανοίξει και η πόρτα της εξομάλυνσης των σχέσεων μετά από 4 χρόνια. Πάντως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει στην κυβέρνηση ότι αργήσατε. Και ο ίδιος, ο Κιλιτσδάρογλου, υπόσχεται τώρα ότι θα αλλάξει την εξωτερική πολιτική κατά 180 μοίρες, όπως αντίστοιχα έκαναν Βενιζέλος και τα Τούρκ. Αυτός λοιπόν έφερε ως παράδειγμα για να πει ότι θα κάνει ειρήνη με όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Δεν θα επιτρέψει όμως, Πόπη, τους S-400, δεν θα επιστρέψει, τους S-400, όπως λέει, παρά τη στροφή που υπόσχεται με όλες τις άλλες χώρες.